Τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ημερών, όπως αυτό του θανάτου της γυναίκας της 63χρονης σε καρότσα αγροτικού, αλλά και της 19χρονης επιτόπου, μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας, επιβεβαιώνουν ότι τελικά τα τέμπη δεν έχουν τελειωμό. Θα εμφανίζονται συνεχώς σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Επειδή αυτή η περίοδος είναι τέτοια, που είτε η κυβέρνηση είτε η δίθεν αντιπολίτευση ξυφουλκεί στα κοστολογημένα προγράμματά τους, εμείς θα σας ρωτήσουμε τελικά και ο λαός θα σας ρωτήσει πόσο κοστολογείται ένας θάνατος μιας 63χρονης, μιας επιτόκου ή ενός εργάτη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ή κάθε εργάτη κάθε τρεις μέρες ή κάποιο εργάτη κάθε τρεις μέρες που δεν πηγαίνει στο σπίτι του. Είναι τέτοια η περίοδος που ο λαός θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του, να αντιληφθεί ότι αυτά είναι αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης της υγείας που όλο και περισσότερο θα παθαίνει, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό καλούμε όλο το λαό μπροστά στις κάλπες να κρίνει αυτά και να είναι ένα κριτήριο ψήφου. Το έχει ανάγκη ο λαός. Η ελπίδα είναι σε αυτόν και στον αγώνα και στη διεκδίκηση για τα δικαιώματά του.